Κάτοικοι του Ευόσμου προσπαθούν να δουν στον χάρτη εάν το σπίτι τους είναι εντός της απαγορευμένης ζώνης, καθώς λίγες ώρες μένουν μόνο πριν την πρωτόγνωρη μετακίνηση πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη λόγω της βόμβας που βρέθηκε σε βενζινάδικο στην οδό Μοναστηρίου. Η ανησυχία είναι για όλο τον κόσμο, είτε εντός είτε εκτός. Θα πρέπει απλώς όλοι οι κάτοικοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις που έχουν οι αρχές για να μπορέσει να γίνει η δουλειά καλά και να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα με ασφάλεια για όλο τον κόσμο. 72.000 πολίτες των Δήμων Κορδελιού, Ευόσμου, Αμπελοκύπρου, Μενεμένης και Δέλτα θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την Κυριακή από τις 7 το πρωί έως τις 10, ώρα που θα αρχίσει η επιχείρηση απενεργοποίησης της βόμβας. Θα επιστρέψουν εφόσον οι αρχές κρίνουν πως δεν τίθεται θέμα της ασφαλείας τους. Θέλω να παρακαλέσω θερμά τους συμπολίτες μου να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρχών, είτε είναι στρατιωτικές αρχές, είτε είναι αστυνομικές αρχές, είτε είναι δημοτικές αρχές, προκειμένου να γίνει ευκολότερα με τον πιο ανώδυνο τρόπο και κυρίως με ασφαλή τρόπο η μεταφορά τους. Η επιχείρηση που έχει στηθεί είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς έχουν ήδη ορίσει τα σημεία συγκέντρωση των πολιτών σε σχολεία και γυμναστήρια. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν με λεωφορεία, ενώ το ΕΚΑΒ άρχισε να δέχεται κλήσεις για να μεταφέρει σε νοσοκομεία ευπαθείς ομάδες. Με απόφαση της ΠΑΕΠΑΟΚ θα ανοίξει τις πύλες του και το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Διχασμένη θα είναι αύριο η πλατεία του Ευόσμου, καθώς η μισή βρίσκεται εντός της απαγορευμένης ζώνης. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες αντιδρούν και δηλώνουν πως θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν κανονικά τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει προαιρετικά να φύγουμε από τις επιχειρήσεις μας στην πιο δυνατή μας μέρα. Τα μισά μαγαζιά είναι μέσα στο όριο, τα άλλα μισά δεν είναι μέσα στο όριο. Εμείς μια Κυριακή περιμένουμε να δουλέψουμε και περιμένουμε. Στην απαγορευμένη ζώνη θα βρίσκεται μόνο ο στρατός και η αστυνομία με παρουσία χιλίων και πλέον αστυνομικών. Η επιχείρηση απομάκρυσης και εξουδετέρωσης της βόμβας θα γίνει από μια έμπειρη ομάδα τριών στρατιωτικών του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπαιδιών Ξηράς. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει ήδη εξωτερώσει και μεταφέρει εκατοντάδες εκρηκτικά. Είμαστε μέσα στην απαγορευμένη ζώνη. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φύγουμε, γιατί φοβόμαστε και για την ασφάλεια του σπιτιού μας. Και έρθει αύριο από τις 10 το πρωί σε μια έκτακτη δίωρη ενημερωτική εκπομπή και με απευθείας συνδέσεις θα καλύψει την επιχείρηση απομάκρυσης της βόμβας. Την ίδια ώρα και ο 102 FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ, με ειδικό πρόγραμμα θα ενημερώνει τους ακροατές.